Ευχαριστώ πολύ, Μύρτο, για την πάσα. Καλούμε στο βήμα τον κύριο Γιάννη Κούγκουλο, επίκουρο καθηγητή του Ντρί Κόλετς, θα μας παρουσιάσει το θέμα «Ο ρόλος του γεωγράφου στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών». Δεν θα σας κουράσω πολύ, ούτε εγώ. Ελπίζω είμαστε όλοι έτοιμοι για το κοκτέιλ μετά. Λοιπόν, λέγομαι Γιάννης Κούγκουλος, είμαι επίκουρος καθηγητής περιβάλλοντος στο Ντρί Κόλετς. Είμαι γεωγράφος. Αυτό εδώ είναι το CV μου. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, διότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Θα μιλήσω για την πολιτική προστασία για τη γεωγραφία. Λοιπόν, ο στόχος είναι κοινός. Η πολιτική προστασία είναι η προστασία από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Εμείς θα μιλήσουμε σήμερα μόνο για τις φυσικές καταστροφές. Το IPCC, το γνωστό σε όλους, μιλάει για αύξηση κινδύνων και φυσικών καταστροφών στο μέλλον. Και φυσικά η γεωγραφία δεν μπορεί να μείνει έξω από αυτό. Πρέπει να μελετήσει σε βάθος όλους τους τύπους φυσικών φαινομένων και καταστροφών. Μπορεί να βοηθήσει επίσης τη δημιουργία επιχειρησιακών μοντέλων. Τι θα πει αυτό, μοντέλων αποφάσεων με πολυκριτηριακές μελέτες, με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, με τηλεπισκόπηση. Επίσης μπορεί να προσφέρει μια ανάλυση σε πολλαπλές κλίμακες, λεκάνες απορροής, περιφέρειες, κράτη ή ακόμα και παγκόσμια κλίμακα. Αυτό εδώ είναι το γενικό μοντέλο της πολιτικής προστασίας ή επίσης του risk governance που λέμε. Εδώ θα δείτε τα τρία χαρακτηριστικά στοιχεία, την πρόληψη, την αποκατάσταση και τη διαχείριση της κρίσης. Ή μάλλον αντίστροφα, πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση. Ο γεωγράφος δουλεύει και στα τρία. Ξεκινάμε από την πρόληψη, έτσι, το πάνω-πάνω. Στην πρόληψη έχουμε τους χαρακτηριστικούς ορισμούς της διακινδύνευσης ή του ρίσκου, αν θέλετε, που η γεωγραφία ορίζει ως κίνδυνο επί την τροτότητα. Καμιά φορά βάζουμε και την έκθεση μέσα στην τροτότητα. Επίσης, έχουμε το δεύτερο ορισμό, τον ορισμό του risk management, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, για το οποίο μίλησαν και οι συνάδελφοι πριν. Και φυσικά, οι γεωγράφοι για ακόμα μία φορά, δημιουργώντας μοντέλα διακινδύνευσης, μπορούν να κατανοήσουν και να αναλύσουν όλες τις παραμέτρους. Ένα απλό παράδειγμα θα το δείτε εδώ. Αυτή είναι μια δημοσιευμένη μελέτη του διδακτορικού μου από το 2018 στις Βολιβιανές Άνδης. Βλέπετε εδώ πέρα είναι μια λίμνη, Laguna Glaciar, μια λίμνη η οποία είναι παγετωνική, δηλαδή έχει υποχωρήσει ο παγετώνας και υπάρχει μια λίμνη στα κατάντη. Χαρακτηρίζεται, έχει φραχθεί από ένα φυσικό φράγμα και αν το φράγμα σπάσει για οποιοδήποτε λόγο, σεισμό, κατολίσθηση κλπ, μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες ζημιές στα κατάντη. Βλέπουμε στην επάνω φωτογραφία, στο zoom, τις τρεις ζώνες, τις οποίες έχουμε χαρακτηρίσει σαν ζώνες αβεβαιότητας. Έτσι. Οπότε, παίζοντας λίγο και με τον κίνδυνο, και με την τροτότητα, και με την αβεβαιότητα, μπορούμε να δούμε ακριβώς ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί από το ρίσκο πλημμύρας λίμνης παγετών. Στο δεύτερο τμήμα τώρα. Το δεύτερο τμήμα είναι η διαχείριση της κρίσης. Στη διαχείριση της κρίσης έχουμε και εκεί εργαλεία. Έχουμε τη γνώση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και της τηλεπισκόπησης. Αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται πλέον τακτικά στα κέντρα επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων. Και φυσικά, όπως θα γνωρίζουν οι περισσότεροι συνάδελφοι εδώ, έχουμε δορυφορικές εικόνες και δωρεάν, που λέμε, open source. Για παράδειγμα, αυτές που δίνει η NASA και η USGS, οι γνωστές σε όλους Landsat, οι παλιές εικόνες, με 30 μέτρα ευκρίνεια. Αλλά έχουμε και καινούργιες εικόνες απίστευτης δυνατότητας και απίστευτης ευκρίνειας, με 30 cm. Όπου μπορούμε να ζητήσουμε από το δορυφόρο πλέον, να ζητήσουμε να περάσει από συγκεκριμένα σημεία και να χαρακτηρίσει, να μας πάρει βασικά φωτογραφίες με συγκεκριμένες κλίσεις, συγκεκριμένη τοπογραφία και συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα real time. Έτσι. Συνδέεται λοιπόν η παρουσίασή μας με τις δύο προηγούμενες που μίλησαν για IoT και για machine learning, δηλαδή μηχανική μάθηση, και λέμε εδώ ότι η βελτίωση της ανάλυσης των δορυφορικών εικόνων, που μετά από 10 χρόνια θα είναι κυριολεκτικά, θα φτάσει σε σημείο να αναγνωρίζουμε πλέον όχι μόνο το αυτοκίνητο κάποιου, αλλά ίσως να μπορούμε να δούμε
και τι μάρκα είναι το αυτοκίνητο, έτσι. Οπότε μαζί με τη μηχανική μάθηση φτάνουμε σε ένα ολοκληρωτικό μοντέλο διαχείρισης της κρίσης. Και αυτό με οδηγεί στο τελευταίο σημείο, την αποκατάσταση, που και εκεί έχουμε κάποια εργαλεία σαν γεωγράφοι, έχουμε την οικονομική γεωγραφία που μπορεί να μας βοηθήσει φυσικά σε αυτό. Ας μιλήσουμε για τις ασφάλειες. Η ασφάλεια, όταν λέμε όχι ασφάλεια, safety, η ασφάλεια insurance, έτσι. Ασφάλεια φυσικών καταστροφών. Θα πάρω το παράδειγμα της ασφάλειας πλημμυρών. Η πλημμύρα στη Γαλλία, για παράδειγμα, έχουμε, όταν κάποιος πληρώνει ασφάλεια για το αυτοκίνητό του ή για το σπίτι του, ένα ποσοστό αυτών των χρημάτων θα χρησιμοποιηθεί, θα πάει σε ένα ταμείο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών του κάθε ενός από εμάς. Οπότε, είναι ένα κοινωνικό μοντέλο, έτσι. Υπάρχει όμως και το μοντέλο premium που λέμε, το μοντέλο δηλαδή το αγγλικό, στο οποίο ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ασφαλιστεί θα πληρώσει παραπάνω άμα βρίσκεται σε μια επικίνδυνη περιοχή. Εκεί λοιπόν οι γεωγράφοι έχουν να πούνε πάρα πολλά. Η συζήτηση δεν έχει ακόμα ξεκινήσει στη χώρα μας δυστυχώς, αλλά πρέπει και εμείς πλέον να αναβαθμιστούμε σε αυτόν τον τομέα, έτσι. Τελευταίο σημείο είναι το Build Back Better. Γνωστός ορισμός από τα Ηνωμένα Έθνη. Για πολλούς, πολλοί τον κατατάσσουν σαν, κάποιοι λένε ότι είναι λανθασμένος, κάποιοι συμφωνούν. Και εκεί μπορούμε να δουλέψουμε, διότι έχουμε, σαν γεωγράφοι, μπορούμε όλους τους, όλα τα διαφορετικά κριτήρια, μπορούμε να δουλέψουμε σε όλα τα διαφορετικά κριτήρια. Την ανάλυση των δορυφορικών εικόνων, τις μελέτες πεδίου, τις κοινωνικές αναλύσεις, τα δεδομένα που μας δίνουν οι ασφαλιστικές, για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά μια ολοκληρωμένη αποκατάσταση με ένα καλύτερο περιβάλλον όταν έχει συμβεί μια φυσική καταστροφή. Έτσι. Οπότε είναι ένα φλέγον ζήτημα στις μέρες μας που η γεωγραφία έχει να προσφέρει πολλά σε θεωρητικό επίπεδο. Θα περάσω το παράδειγμα και θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι οι γεωγράφοι μπορούν να προσφέρουν θεωρητικά σε όλους τους τομείς της πολιτικής προστασίας, στην πρόληψη, τη διαχείριση και την αποκατάσταση, να προσφέρουν πρακτικά στο πεδίο, ειδικά σε κέντρα διαχείρισης κρίσεων, στον ελληνικό στρατό, στο πυροσβεστικό σώμα, αλλά επίσης δημιουργώντας τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση πολυσύνθετων φαινομένων, οπότε μπορούν και να συνδυάσουν αυτούς τους τομείς μαζί, και τα κέντρα διαχείρισης δηλαδή και την πυροσβεστική μαζί για να αντιμετωπίσουν ένα φυσικό φαινόμενο, και τέλος να βοηθήσουν και σε πολλά άλλα κέρια ζητήματα του ελληνικού κράτους, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, γεωπολιτικές εντάσεις, ενεργειακή κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κύριε.